συνειδητοποίησης. Είναι ενδιαφέρουσα η κριτική της αντιπολίτευσης, η οποία βέβαια αποκρύπτει το γεγονός ότι σταδιακά η παραγωγή λιγνίτη μειώνεται στη χώρα μας εδώ και μια δεκαετία. Και βέβαια αποκρύπτει το γεγονός ότι μια σειρά από λιγνητικές μονάδες φτάνουν στο τέλος της ζωής τους και κατά συνέπεια η χρήση τους, η λειτουργία τους δεν μπορούσε εύκολα να επεκταθεί. Η απολιγνητοποίηση ως μακροχρόνια πολιτική είναι μονόδρομος για τη χώρα. Και γι' αυτό και έχουμε σχεδιάσει ένα πολύ τολμηρό πρόγραμμα δίκαιης μετάβασης για τις περιοχές οι οποίες είναι πολύ εξαρτημένες από το λιγνίτη. Ένα πρόγραμμα με πολύ σημαντικούς πόρους χρηματοδότησης, το οποίο έχει ήδη αρχίσει να υλοποιείται. Η καταφυγή στο λιγνίτη για 1 με 2 χρόνια είναι προσωρινό μέτρο. Και είναι ένα μέτρο το οποίο έχει οικονομικό νόημα μόνο όσο οι τιμές του φυσικού αερίου είναι στα εξωφρενικά επίπεδα που βρίσκονται σήμερα. Θεωρώ δεδομένο ότι δεν μπορούν να μείνουν σε αυτά τα επίπεδα. Και όταν οι τιμές του φυσικού αερίου προσαρμοστούν, έστω και αν είναι υψηλότερες σε σχέση με το που βρισκόντουσαν πριν από 2 χρόνια, και πάλι ο λιγνίτης δεν θα έχει οικονομικό νόημα για τη χώρα. Το κόστος του δηλαδή θα είναι πιο ακριβό από αυτό του φυσικού αερίου. Αυτό δεν ισχύει τώρα και γι' αυτό και έχουμε τη δυνατότητα να χρησιμοποιούμε ακόμα λιγνίτη και θα χρησιμοποιούμε ακόμα λιγνίτη τουλάχιστον σε μία μονάδα που είναι η Πτολεμαΐδα 5, η οποία και θα εγκαινιαστεί εντός του επόμενου μήνα, διότι αυτό μας δίνει μια δυνατότητα να διευρύνουμε λίγο το ενεργειακό μας μείγμα και είναι και μια μονάδα η οποία επειδή είναι σύγχρονη, έχει και υψηλότερη απόδοση και εκπέμπει σχετικά λιγότερο διοξείδιο του άνθρακα σχετικά με τις παλαιότερες μονάδες.